Ξεκινάμε σήμερα να παρουσιάσουμε το έργο της διοίκησής μας, αλλά και όσα σχεδιάζουμε για το επόμενο διάστημα. Προφανώς οι παρουσιάσεις θα γίνουν σε ενότητες και έτσι η πρώτη ενότητα αφορά την κοινωνική πολιτική. Βασικός άξονας για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Η επόμενη θα είναι η υγεία, την τρίτη στην Κομωτινή. Το σχέδιό μας θα παρουσιαστεί σε 9, ίσως και 8, αν χρειαστεί να ενοποιηθούν κάποιες από τις θεματικές ενότητες και σε 5 χωρικές. Σημαίνει λοιπόν το επόμενο διάστημα θα έχουμε έτσι συνεχείς παρουσιάσεις γι' αυτό. Η κοινωνική πολιτική ως βασικός άξονας της περιφέρειάς μας, γιατί πραγματικά πρέπει να στηρίξουμε όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη ανάγκη. Για όλους αυτούς που θα τα αναλύσουμε, θα αναλύσουμε το τι κάναμε και τι σχεδιάζουμε. Όλες οι καλές δράσεις που υλοποιήθηκαν αυτή την προηγούμενη περίοδο θα συνεχιστούν. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα λόγω των αυξημένων πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να γίνουν και πολλές νέες. Συνεπώς έχει ενδιαφέρον και θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Σήμερα για πρώτη φορά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος τηρούμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα παρουσιάσουμε στο σύνολο το κοινωνικό έργο το οποίο έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια. Το κοινωνικό έργο το οποίο από ό,τι φαίνεται κύριε Αντιπεριφερειάρχα βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ειδικά είναι και ιδιαίτερα έντονο λόγω και φυσικά διάφορων ζητημάτων που κριθήκατε να αντιμετωπίσετε και σαν διοίκηση, όπως για παράδειγμα και πανδημία του COVID-19 και πολλά άλλα ζητήματα. Μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε δεχθεί ως κοινωνία και ως διοίκηση, τα αντανακλαστικά της περιφέρειάς μας στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής ήταν πάρα πολύ άμεσα και φτάνουμε σήμερα πραγματικά να νιώθουμε ικανοποιημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα και αυτό πραγματικά θέλουμε να παρουσιάσουμε στους πολίτες της ΠΑΜΘ σήμερα εδώ στη Δράμα, στη δική μου την έδρα, θέλοντας ουσιαστικά να στείλουμε ένα μήνυμα ότι κανένας πολίτης μόνος σου στα δύσκολα. Αυτό και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, είναι και το οικονομικό θέμα. Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά για τον κόσμο να γνωρίζει ότι δεν αφήσαμε καμία κοινωνική ομάδα έξω από το τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Γιατί θεωρούμε ότι η κοινωνική πολιτική ουσιαστικά όταν ασκείται στην πράξη διαμορφώνει ένα ασφαλές περιβάλλον για τον πολίτη μέσα στο οποίο μπορεί ουσιαστικά να αναπτυχθεί ο ίδιος του σε ατομικό επίπεδο και σε κοινωνικό. Άρα είναι υποχρέωση της ίδιας της πολιτείας να μπορεί να διαμορφώνει ένα ασφαλές πλαίσιο. Και αυτό κάνει η κοινωνική πολιτική δική μας. Άρα δεν αφήσαμε απ' έξω καμία ομάδα. Δηλαδή πολυτέκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, αστέγους, ανέργους, παλινοστούντες, πρόσφυγες, άτομα εξαρτημένα, χρόνια πάσχοντες, άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να γίνονται αυτές οι μερίδες, ειδικά που αφορούν τον άνθρωπο. Γιατί για μας, για τη διοίκησή μας, είναι ο άνθρωπος στο επίκεντρο και αυτά τα 4 χρόνια νομίζω το αποδείξαμε στην πράξη με όλες τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε κατά καιρούς. Νομίζω η υποστήριξη όλων των κοινωνικών δομών της περιφερειάς μας, όποτε και όπου χρειάστηκε και πέρα από ενδεχομένως τα τυπικά, δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον της διοίκησης του κυρίου Χρήστου Μέτιου και όλων ημών που συναποτελούμε την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση που διοικεί την περιφέρειά μας. Ιδιαίτερα εδώ στη Δράμα, που γίνεται και η μερίδα, με την παρουσίαση του προγράμματος της κοινωνικής μας πολιτικής, είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε ενωμένοι στα προβλήματα και βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά εταίρους από διάφορους φορείς που πραγματικά όλο αυτό το διάστημα έχουν στηρίξει και τις δικές μας προσπάθειες αλλά και εμείς κάθε τους αίτημα. Επίσης θέλω να συγχαρώ με την ευκαιρία το θεματικό αντιπεριφερειάρχη κοινωνικής πολιτικής, τον Αριστίδη τον Μωυσιάδη, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με αυτό το έργο σε όλη την επικράτεια της περιφερειάς μας, από τον Εύρο μέχρι τη Δράμα, αλλά και για εμάς τους Δραμίνους είναι ιδιαίτερη χαρά που είναι στον δικό μας νομό, στη δική μας περιφερειακή ενότητα, γιατί γνωρίζει και τα προβλήματα και μπορεί να ενσκύψει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ήρθαμε εδώ στη Δράμα, από κοινού ο Δήμος Δράμας μαζί με την περιφέρεια θα αναλύσουν τις κοινωνικές δράσεις που θα κάνουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο περιφερειάρχης μας θα αναλύσει τους άξονες και τους πυλώνες, τους οποίους θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Ξεκινάμε δυναμικά, πάντοτε με πρόσωπο στον πολίτη. Η οποία συνδυάζεται με τις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές,
Ως γνωρίζετε, την προηγούμενη Πέμπτη είχε μία συνεδρίαση όπως συνέβη και με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπου κλήθηκαν οι βουλευτές των περιφερειών, βεβαίως παρόν ο πρόεδρος, η ηγεσία του κόμματος, όπου σας είναι πλέον γνωστό ότι έχουν δοθεί χρήματα. Άρα έχουμε ευθύνη ως βουλευτές για την μεγάλη προσπάθειά μας, έτσι ώστε να υπάρχει η αντίστοιχη εκλογή ανά περιφέρεια. Αυτή είναι και η δική μου ευθύνη, να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση, όπως έκανα και το 19, με ιδιαίτερο κόστος και χρέος προσωπικό. Φυσικά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας που πραγματικά έχουν την ανάγκη όλων αυτών των δομών που στηρίζονται μέσα από την κοινωνική πολιτική των Δήμων και της Περιφέρειας. Θέλω να τονίσω την αγαστή συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια στις δομές της κοινωνικής μας πολιτικής και πιστεύω ότι με τέτοιες τακτικές και λογικές μπορούμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Όντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή εκδήλωση και ο λόγος είναι ότι με πολύ χαρά πληροφορηθήκαμε εδώ και μέρες φυσικά εμείς πριν, γιατί κάναμε τα χαρτιά των δομών μας για την ανανέωση του προσωπικού όσον αφορά στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο τρέχει από την περιφέρεια. Σήμερα γνωρίζω ότι θα ανακοινώσουν και τη συνέχιση του προγράμματος, άρα και των εργαζομένων για άλλα 3 χρόνια, το οποίο νομίζω ότι είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, και τον Οκτώβριο, με πολύ μεγάλη χαρά, θα εντάξουμε και την πόλη της Ξάνθης. Εκτός από τις 3 στέγες λοιπόν που ήθελαν να ανανεωθούν στη Δράμα, εντάσσουμε και μία στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για πρώτη φορά στην Ξάνθη. Και θέλω να πιστεύω ότι έπεται και συνέχεια να ολοκληρώσουμε και σε Καβάλα και σε Κομωτινή. Άρα λοιπόν ένα έργο του κέντρου μας, το οποίο είναι στόχος και του Υπουργείου και της Υπουργού, υλοποιείται μέσα από την περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Μέτιο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πραγματικά έχουμε κληθεί, είμαστε παρόντες σε όλη την εξέλιξη, ακόμα και την διαμόρφωση των πολιτικών της περιφέρειας, σύμφωνα με τις προτάσεις που καταθέτουμε τόσο ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και ως πρωτοβάθμια σωματεία εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία. Ήταν υποχρέωσή μας και έπρεπε, και έτσι λοιπόν κάναμε, παραβρεθήκαμε σήμερα εδώ. Παρουσιάζονται όλα αυτά τα προγράμματα και ο καταμερισμός κατανομής των χρημάτων σε κοινωνικές δράσεις, την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που έχει υποχρέωση η περιφέρεια και η πολιτεία να υποστηρίζει, να δίνει λύσεις, να δίνει διεξόδους για να μπορεί μια κοινωνία να θεωρείται ότι είναι πολιτισμένη και υποστηρίζει όλους αυτούς τους πολίτες της που αδυνατούν να βρίσκουν τις λύσεις για να είναι μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο με αξιοπρέπεια. Μάλιστα, με εντυπωσιακά νούμερα, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, ο Χρήστος Ομέτιος, στα 4 χρόνια της περιφέρειας δόθηκαν 86 εκατομμύρια ευρώ στο ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού, και ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι με το νέο ΕΣΠΑ, όπως έχω ανακοινώσει και στο κανάλι σας, που θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο, τα ποσά τα οποία έχουν προϋπολογιστεί είναι περίπου στα 175 εκατομμύρια. Εμείς λοιπόν οφείλουμε ως αρχικά ως υποψήφιος, αλλά και στη συνέχεια όλοι αυτοί που θα εκλεχθούν, οφείλουμε να διεκδικήσουμε για την Καβάλα πολύ περισσότερα και να πάνε σε μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, σίγουρα σε όλους τους ευάλωτους, και να ενισχύσουμε και όλους τους θεσμούς που θα περιλαμβάνουν αυτά. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Σήμερα βρίσκομαι και με μία άλλη ιδιότητα, αυτή του Προέδρου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ευκάλυψης Ενεργειακή ΚΙΝΣΕΠ. Παρακολουθήσαμε την παρουσίαση της κοινωνικής πολιτικής της περιφέρειας στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Το κομμάτι που αφορά την κοινωνική μας πολιτική είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του ΕΣΠΑ, που μέσα στο καινούριο πρόγραμμα και στο νέο πλαίσιο που θα το δούμε να ξετυλίγεται από πλευράς τόσο επιχειρηματικότητας όσο και τη στήριξη της περιφέρειας σε αυτούς τους τομείς, ευελπιστώ να είμαστε πρωταγωνιστές και να εξασφαλίσουμε όλους αυτούς τους αναγκαίους πόρους που θα μπορέσουν να αναδείξουν και να στηρίξουν ακόμη και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα, αλλά και όλες αυτές τις πτυχές και τις αναγκαίες δράσεις και δομές που απαιτείται να χρηματοδοτηθούν για να προσφέρουμε την αρρωγή μας και τον οβολό μας, αν θέλετε, την συνδρομή μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη.